Διαδικτυακός σταθμός ή ΡΟΗ Συνεχής πηγή παροχής σκέψης Ιδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση για σκέψη. Επιμέλεια παρουσίαση Λυκίδου Πολεξένη. Ακολουθεί κείμενο της Αθανασίας Πέτσα. Με αφορμή τις αποφάσεις των συμβολιογραφικών συλλόγων της χώρας για αποχή από τους πληστηριασμούς, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία θεωρούμε ότι αξίζει να σχολιαστεί. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξή. Το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία των πληστηριασμών να στοχεύει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και έχει προβεί σχετικά σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αναλάβει έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών Συγκεκριμένε δεσμεύσει για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Η αντιμετώπιση του προβλήματο του μη εξυπηρετούμενου δανεισμού είναι κομβική σημασία για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και για τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν απρόσκοπα την ελληνική οικονομία και τι επιχειρήσει, στηρίζοντα την ανάπτυξη. Και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Η ομαλή και απρόσκοπη εισπραξή των απαιτήσεων είναι και πράξη ευθύνη απέναντι στου συνεπεί δανειολήπτε. Υπό οποιασδήποτε συνθήκε, η ομαλή λειτουργία των χορηγήσεων δανείων στηρίζεται και στη δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να παρέχουν πράγματα σε εξασφαλίσει. Η εκ των πραγμάτων στέρηση τη δυνατότητα για λήψη μέτρων αναγκαστική εκτέλεση υποσκάπτει τι θεμελιώδει αρχέ τη τραπεζική πίστη και της οικονομίας και βέβαια αντίκειται στο Σύνταγμα. Ας τα πάρουμε ένα ένα και με τη σειρά. Ξεκινάμε με το μύθο των στρατηγικών κακοπληρωτών, ο οποίος ως νέο εφεύρημα της νεοκατοχική ρητορία φοργείται πολύ τελευταία. Ένας βολικός φερετζές για να δώσει ένα ηθικό πρόσχημα στην απίστευτη λαϊλασία του ελληνικού λαού. Στρατηγικό κακοπληρωτή ονομάζεται εκείνο ο παμπόνιρο και δόλιο τύπο που ενώ του τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια, το έχει βάλει μανιάτικο να καταστρέψει τις τράπεζες. Να φανταστείτε έχει τέτοια κακία που προτιμά να χάσει το σπίτι του παρά να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Έχει και μια μαγική ικανότητα να κρύβεται καλά γιατί εμείς τα τρία χρόνια που παρακολουθούμε τους πληστηριασμούς και συμμετέχουμε ενεργά στην αποτροπή τους δεν τον είδαμε πουθενά. Αντιθέτως αυτό που είδαμε είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ακινήτων που βγαίνουν στο σφυρί είναι μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες, είτε είναι σπίτια είτε μαγαζιά, χρεοκοπημένες επιχειρήσεις και άλλα. Προστασία δεν υπάρχει ούτε για την περιβόητη πρώτη κατοικία, εκτός από τις προσωρινές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη και για όσους δικαιούνται να καλυφθούν από αυτόν. Αν έχουμε δει κάποιου πραγματικά στρατηγικού κακοπληρωτέ, αυτοί δεν είναι άλλοι παρά ίδιες οι ίδιε οι τράπεζε, οι οποίε αφού τσέπωσαν τουλάχιστον 60 δι από τι τρει ανακεφαλαιοποιήσει, χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν, γιατί μήπως τους ζητήθηκε από πουθενά, με χρήματα από τον ιδρώτα των Ελλήνων φορολογουμένων, αντί να σβήνουν τα χρέη, αφού γι' αυτά ανακεφαλαιοποιήθηκαν, τώρα δικαιωματικά ζητούν και την ακίνητη περιουσία τους. Είναι σημαντικό όμως να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται από καπρίτσιο, αλλά επειδή οι καημένε οι τράπεζε βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη για την οποία ζητούν τη συμπόνια και την αλληλεγγύη μα και μάλιστα άμεσα αφού το θέμα επήγει. Ποια είναι αυτή η ανάγκη? Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν αναλάβει έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Τι σημαίνει αυτό? Οι τράπεζες για τα δάνεια που χορηγούν απαιτείται να διαθέτουν τα ανάλογα αποθεματικά. Η συσσόρευση αποθεματικών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια δημιουργεί προβλήματα στου ισολογισμού του εν ώψη των υπερχόμενων crash test. Γι' αυτό και του συμφέρει που τα ξεφορτώνονται πουλώντα τα στα funds, ακόμα και σε ελάχιστο ποσοστό τη αξία του. Εκτό από αυτό όμω, έχουν και άλλου πλάγιου τρόπου για να κερδοσκοπούν ει βάρο μα. Α πάρουμε για παράδειγμα τη Eurobank. Η Eurobank πρόσφατα έκλεισε συμφωνία για πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,5 δις στο 3% της αξίας τους. Από το 1,5 αυτό δις, το μεγαλύτερο μέρος αφορά δάνεια που έχουν ήδη διαγραφεί και δεν εμφανίζονται στο συνισολογισμό της τράπεζας και το ποσό που απομένει είναι 620 εκατομμύρια, για τα οποία πλέον η τράπεζα δεν θα χρειάζεται να κρατά αποθεματικά. Επιπλέον, το ΦΑΝ που τα αγόρασε η Ιντρουμ Τζατζίστιαν συμφώνησε να παραμείνει υπεύθυνη για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων η Financial Planning Services, η οποία είναι 100% θεατρική τη Eurobank. Αυτό σημαίνει ότι για αρκετά χρόνια ακόμη η Eurobank θα εισπράττει προμήθειε από τη διαχείρισή του. Εννοείται ότι οι απαιτήσει από τον οφειλέτη παραμένουν στο 100% τη οφειλή. Εκεί δεν κάνουμε εκτόσει. Γιάννη Κερνάη, Γιάννη Πίνη και εσύ κακομοίρη τρέχα να βρεις να πληρώνεις, μη σε πούνε και παταχτσί, ε. Συγγνώμη, στρατηγικό κακοπληρωτή ήθελα να πω. Γιατί η Ένωση Τραπεζών το λέει καθαρά. Η ομαλή και απρόσκοπτη ίσπραξη των απαιτήσεων είναι και πράξη ευθύνη απέναντι στους συνεπείς δανειολήπτες. Κλασική ατάκα χειραγώγησης με σκοπό να διχάσει και να φέρει τους πολίτες τον έναν απέναντι στον άλλον. Αυτός δηλαδή που τα κατάφερε τώρα να είναι συνεπής θα πρέπει να χαίρεται όταν πετού το γειτονά του στο δρόμο επειδή δεν μπορεί να πληρώσει ή να νιώθει κορόιδο όταν το κίνημα σταματά τους πληστηριασμούς και ο γειτονά του παίρνει παράταση ζωής. Αύριο μεθαύριο όπως πάει το πράγμα ούτε και αυτός θα μπορεί να πληρώσει. Αλλά αυτό σστ, μην του το πείτε του το φυλάνε για έκπληξη. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες μας πληροφορεί η Ένωση Τραπεζών. Η ομαλή λειτουργία των χορηγήσεων δανείων στηρίζεται και στη δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να παρέχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η φράση κλειδί εδώ είναι το «υπό οποιασδήποτε συνθήκες». Φυσικό φαινόμενο, Νόμος από το Θεό δοσμένος ή απόρρια του τρόπου με τον οποίο είναι στημένο το τραπεζικό σύστημα ως καθαρά το κογκληφικός μηχανισμός. Ακόμα όμως, και αν αφήσουμε αυτή την παράμετρο στην άκρη και το πάρουμε ως δεδομένο ότι αυτό είναι το τραπεζικό μας σύστημα και πάλι αυτή η φράση είναι λάθος και παραπλανητική. Δεν ισχύουν τα πάντα υπό οποιασδήποτε συνθήκες, αλλά μόνο υπό ομαλές, κανονικές συνθήκες και μόνο τέτοιες δεν είναι αυτές που ζούμε τώρα. Στη διάρκεια των πέτρινων χρόνων της νέας κατοχής, το ΑΕΠ της χώρας υπέστη τέτοια μείωση που μόνο συνθήκες πολέμου θα τη δικαιολογούσαν. Η ανεργία, η απλήρωτη και επισφαλή εργασία, η κατακρύμνηση μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και γενικά η λελασία που έχει υποστεί το λαϊκό εισόδημα έχουν φέρει ένα πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού να ζει κοντά ή και κάτω από τα όρια τη φτώχεια. Σύμφωνα με την Ένωση Τραπεζών, ο τρόπο για να βγούμε από αυτή τη ζωφερή κατάσταση, είναι να βοηθήσουμε τι τράπεζε να εξηγειάνουν του ισολογισμού του, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούν απρόσκοπα την ελληνική οικονομία και τι επιχειρήσει, στηρίζοντα την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Και πώ θα χρηματοδοτήσουν απρόσκοπτα την ελληνική οικονομία, μα φυσικά δίνοντα νέα δάνεια. Δηλαδή, τι μας λένε με άλλα λόγια εσείς οι υπερχρεωμένοι φροντίστε να εκπληρώνετε μέχρι κεραίας τις δανειακές σας υποχρεώσεις ή αν δεν μπορείτε αφήστε μας να σας τα πάρουμε και τα τελευταία περιουσιακά σας στοιχεία ώστε να μπορούμε να σας ξαναδανήσουμε για να φέρουμε την ανάπτυξη και να σας σώσουμε. Το ποιο δουλεύει ποιον εδώ πέρα ας το αφήσουμε για τον ιστορικό του μέλλοντος. Αλλά το αποκορύφωμα του θράσους είναι στην τελευταία φράση, η εκ των πραγμάτων στέρηση της δυνατότητας για λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, υποσκάπτει τις θεμελιώδεις αρχές της τραπεζικής πίστης και της οικονομίας και βέβαια αντίκειται στο Σύνταγμα. Είναι πολύ ωραίο να θυμούνται που και που ότι αυτή η χώρα διαθέτει και κάτι που λέγεται Σύνταγμα και να το υπερασπίζονται όταν παραβιάζεται. Θα θέλαμε μόνο έτσι από περιέργεια να μας πούνε ποιο άρθρο ακριβώς παραβιάζεται. Γιατί, από την άλλη μεριά, εμείς μπορούμε να παραθέσουμε σειρά διατάξεων, τόσο του συντάγματος όσο και του αστικού κώδικα, τα οποία όχι απλώς παραβιάζονται, αλλά έχουν γίνει πραγματικό κουρελόχαρτο με τις πρακτικές τους και με τη συνέργεια των μνημονιακών κυβερνήσεων. Έχουμε και λέμε, από το Σύνταγμα, άρθρο 2. Ο σεβασμό και η προστασία τη αξία του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση τη πολιτείας. Άρθρο 17, η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτου. Προσέκτε, η ιδιοκτησία. Όχι η λαϊκή ιδιοκτησία, ούτε η πρώτη κατοικία. Άρθρο 21. Η απόκτηση κατοικία από αυτού που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώ αποτελεί αντικείμενο ειδική φροντίδα του κράτου. Ομοίω, μιλάμε για επαρκή στέγαση και όχι για πρώτη κατοικία. Αλήθεια, αυτό το τελευταίο που πήγαν και το βρήκαν. Άρθρο 25. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ω ατόμου και ω μέλο του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Από τον αστικό κώδικα. Άρθρο 281. Η άσκηση δικαιώματος απαγορεύεται να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Άρθρο 388. Προβλέπει λύση μια σύμβαση ή μεταβολή τη εφόσον έχουν μεταβληθεί απρόβλεπτα οι συνθήκε από όταν συνήφθη και βέβαια οι συνθήκες μεταβλήθηκαν απρόβλεπτα από όταν επιβλήθηκαν τα μνημόνια. Απρόβλεπτο όμως ήταν για τον απλό κοσμάκι, όχι για τους τραπεζίτες οι οποίοι παρότι γνώριζαν ή όφυλαν να γνωρίζουν που πάει το πράγμα, κυριολεκτικά μας παρακαλούσαν για να μας δώσουν δάνειο. Και αυτό μας οδηγεί κατευθείαν στο παρακάτω, το άρθρο 300, όπου περιγράφεται το συντρέχον πτέσμα του δανειστή. Άρθρο 300 Αν εκείνο που ζημιώθηκε συνετέλεσε από δικό του πτεύσμα στη ζημιά ή την έκτασή τη, το δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό τη. Το ίδιο ισχύει όταν και εκείνο που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημιά ή δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα μεγάλη ζημιά, τον οποίο ο οφειλέτη ούτε γνώριζε ούτε όφιλε να γνωρίζει. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για πτέσμα των προσώπων για τα οποία ευθύνεται εκείνο που ζημιώθηκε. Άρθρο 178. Δικαιοπραξία που αντιβαίνει τα χρηστά ήθη είναι άκυρη. Άρθρο 179. Άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίω η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει να συνομολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο για κάποια παροχή περιουσιακά ωφελήματα που κατά τις περιστάσεις βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή. Χρειάζεται μεγάλο θράσος για να επικαλείται η Ένωση Τραπεζών το Σύνταγμα. Χρειάζεται πραγματικά απίθμενο θράσος για να παρουσιάζουν την κερδοσκοπία τους ως φροντίδα για το κοινό καλό, τη λαιλασία του λαού ως πρόταση ανάπτυξης και σωτηρίας, τη μαφιόζικη εγκληματική τους δράση Ω προάσπιση του δικαίου και της νομιμότητα, και το θράσο αυτό το αντλούν από την διαπλοκή του με το δοσιλογικό πολιτικό μα σύστημα, όπω συνέβαινε πάντα με κάθε μαφία. Διαβάστηκε κείμενο της Αθανασίας Πέτσα, που είναι μέλο τη τοπική οργάνωση Δυτική Θεσσαλονίκη και του Εθνικού Συμβουλίου του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. <Τι> Διαδικτυακό σταθμό Η ροή. Συνεχή πηγή παροχή σκέψη. δυσιογραφία πολιτικό σχολιασμό, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.